το μαχαίρι στο κόκαλο για να ξυλώσει μία από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις που συνδέονται με τη διακίνηση όπλων σε όλο το νησί και όχι μόνο, έβαλε η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης μέσα από την καταιγιστική επιχείρηση που εξελίχθηκε σε πολλά μέτωπα χθες το πρωί. Οι 7 πρωταγωνιστές έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο στα χέρια της αστυνομίας στη διάρκεια επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης των Χανίων, την Κίσαμο και τον Αποκόρονα, όπου αποκαλύφθηκαν τα 3 παράνομα εργαστήρια με τα οποία έκαναν τις μετατροπές των όπλων. Οι εικόνες με τα εντυπωσιακά ευρήματα της επιχείρησης, τα μηχανήματα που είχαν για να μετατρέπουν παλιά όπλα σε φωνικά εργαλεία αλλά και οι κρύπτες στα βουνά με τα πολεμικά όπλα κρυμμένα μέσα σε σωλήνες είναι αποκαλυπτικά της εγκληματικής δράσης της συμμορίας. Το πρώτο εργαστήριο βρισκόταν στο υπόγειο του καταστήματος με ίδιο πλεισμό που διατηρούσε ο 57χρονος στο όνομα της συζύγου του. Συνδεόταν με ένα ακόμη δωμάτιο αποθήκη για τη φύλαξη λαθρέων όπλων και πυρομαχικών. Το δεύτερο εργαστήριο είχε διαμορφωθεί σε χώρο που διατηρούσε ο 63χρονος πρώην οπλουργός της πολεμικής αεροπορίας που θεωρείται πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση με εμπειρία 25 ετών στη διαχείριση φορητού οπλισμού. Το τρίτο εργαστήριο λειτουργούσε ο 57χρονος κτηνοτρόφος στο Καστέλι Κισάμου, όπου μάλιστα ο 27χρονος γιος του στη θέα των πάνοπλων αστυνομικών της ΕΚΑΜ Κρήτης στον όπκε Ηρακλείου και Ρεθύμνου άρπαξε πολεμικά όπλα και επιχείρησε να διαφύγει. Ακόμη έχουν συλληφθεί η σύζυγος του οπλουργού, στο όνομα της οποίας λειτουργούσε το κατάστημα και 2 ακόμη άτομα σε Παλαιόχωρα και Αποκόρονα. Ο ρόλος κάθε κατηγορουμένου στην αλυσίδα διακίνησης των όπλων αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο υλικό της δικογραφίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει πάνω από 200 σελίδες με απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Όπου πάντως ο πλουργός, ο οποίος έχει πολλές φορές καταφέρει να ξεγλιστρήσει από τα χέρια της Ελλάς, παρέμενε σφίγγα, μοιράζοντας τους ρόλους για τα παζάρια σε άλλους συνεργούς του. Οι πελάτες, ωστόσο, μιλούσαν ανοιχτά για καλά όταν ήθελαν να παραγγείλουν Καλάσνικοφ, Γερμανούς ή Άγγλους, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του όπλου που ήθελαν να αγοράσουν. Ακόμη ζητούσαν φαγητό ή καύσιμα όταν ήθελαν να αγοράσουν σφαίρες και άλλα αξεσουάρ. Οι αστυνομικοί που έκαναν φύλο και φτερό το κατάστημα, σπίτια και αποθήκες, κατάφεραν να κατασχέσουν 31 πολεμικά όπλα, 34 πιστόλια και περίστροφα, 13.000 φυσίγγια, 14 κάνες κυνηγετικών όπλων, 45 κορμούς κυνηγετικών όπλων, 4 σιγαστήρες και 70 γεμιστήρες. Ακόμη κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που αγγίζει τις 34.000 ευρώ.